ο Ανδρέας Χατζηδήμου διαβάζει Sherlock Holmes του Sir Arthur Conan Doyle. Κοιλάδα του φόβου. Μέρος πρώτο. Η τραγωδία του Μπίρλστόουν. Κεφάλαιο 7. Η λύση. Το άλλο πρωί, μετά το πρόγευμα, βρήκαμε τον επιθεωρητή Μακδόναλντ και τον Χουάιτ Μέισον να δουλεύουν απορροφημένοι στο μικρό σαλόνι του τοπικού σταθμού χωροφυλακής. Στο τραπέζι μπροστά τους υπήρχε μια στίβα γράμματα και τηλεγραφήματα, τα οποία ξεδιάλεγαν με προσοχή. Τρία από αυτά τα είχαν βάλει παράμερα. «Αναζητάτε ακόμα τα ίχνη του άφαντου ποδηλάτη?» ρώτησε εύθυμα ο Χόλμς. «Τι νέα έχετε για τον κακούργο?» Ο Μακδόναλντ έδειξε σκυθροπό στην στίβα των μηνυμάτων. «Αυτή τη στιγμή μας έχουν αναφέρει ότι τον είδαν στο Λέστερ, το Νότιχαμ, το Southampton, το Ντέρμπι, το East Ham, το Richmond και 14 άλλα μέρη. Σε τρία από αυτά, στο East Ham, το Leicester και το Liverpool, υπήρχαν κατηγορίες εναντίον τους και τους έπιασαν. Φαίνεται ότι η χώρα είναι γεμάτη από φυγάδες με κίτρινα παλτά». «Για φαντάσου», είπε ο Χόλμς με κατανόηση. «Και τώρα, κύριε Μακ, και εσείς, κύριε White Mason, θέλω να σας δώσω μια πολύ σοβαρή συμβουλή. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με αυτή την υπόθεση, σας είπα, όπως θα θυμάστε αναφίβολα, ότι δεν θα σας παρουσίαζα μισοαποδεδειγμένες θεωρίες, αλλά ότι θα διατηρούσα τις ιδέες μου και θα τις επεξεργαζόμουν μέχρι να βεβαιωθώ ότι είναι σωστές. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή όλα όσα πιστεύω. Από την άλλη μεριά όμως, είπα επίσης ότι θα παίξω τίμιο παιχνίδι μαζί σας και νομίζω ότι δεν είναι τίμιο να σας αφήσω να συνεχίσετε, έστω και για μια στιγμή, να σπαταλάτε περιττά την ενέργειά σας σε ένα άκαρπο έργο. Γι' αυτό ήλθα εδώ για να σας δώσω μια συμβουλή. Και η συμβουλή μου συνοψίζεται σε τρεις λέξεις. Εγκαταλείψτε την υπόθεση». Ο Μακδόναλντ και ο White Mason κοίταξαν κατάπληκτοι τον φημισμένο συνάδελφό τους. «Πιστεύετε ότι δεν μπορεί να διαλευκανθεί?» «Πιστεύω ότι αυτό που προσπαθείτε να κάνετε εσείς είναι αδύνατο. Δεν θεωρώ όμως αδύνατο να ανακαλυφθεί η αλήθεια». «Μα αυτός ο ποδηλάτης δεν είναι επινόηση. Έχουμε την περιγραφή του, την βαλίτσα του, το ποδήλατό του. Κάπου πρέπει να βρίσκεται. Γιατί να μην τον πιάσουμε?» «Ναι, ναι. Σίγουρα βρίσκεται κάπου. Και σίγουρα θα τον πιάσουμε. Αλλά δεν θέλω να σπαταλάτε την ενεργητικότητά σας στο East Ham ή στο Liverpool. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε ένα συντομότερο δρόμο προς το αποτέλεσμα». «Κάτι μας κρύβεται. Αυτό δεν είναι τίμιο από μέρους σας, κύριε Χόλμς», είπε ο επιθεωρητής, ενοχλημένος. «Γνωρίζεις τις μεθόδους μου στη δουλειά, κύριε Μακ. Όμως θα προσπαθήσω να το κρύψω για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Θέλω μόνο να επαληθεύσω τις λεπτομέρειες, κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα, και μετά θα υποκληθώ και θα γυρίσω στο Λονδίνο, αφήνοντας τα αποτελέσματά μου στη διάθεσή σας. Σας οφείλω πάρα πολλά για να ενεργήσω με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, γιατί σε όλη την εμπειρία μου δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη πιο μοναδική και ενδιαφέρουσα υπόθεση». «Αυτό μου είναι τελείως ακατανόητο, κύριε Χόλμς. Σας είδαμε όταν επιστρέψαμε από το Turnbridge Wells χθες βράδυ και ήσασταν σε γενική συμφωνία με τα αποτελέσματά μας. Τι συνέβη στο μεταξύ και σας έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα για την υπόθεση?» «Αφού με ρωτάς, θα σου απαντήσω. Χθες βράδυ πέρασα μερικές ώρες στο Manor House, όπως σας είχα πει ότι θα κάνω». «Ναι, και τι έγινε?» «Α, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας δώσω μόνο μια πολύ γενική απάντηση. Παρεπιπτόντως, διάβασα και μια σύντομη αλλά σαφή και ενδιαφέρουσα περιγραφή του παλιού αρχοντικού, την οποία μπορεί να αγοράσει κανείς από το τοπικό καπνοπωλείο αντί του μικρού ποσού της μιας πένας». Εδώ ο Χόλμς έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό φυλάδιο διακοσμημένο μια χονδροειδή γραβούρα του Manor House. «Αγαπητέ μου κύριε Μακ, έχω διαπιστώσει ότι η συνειδητή εναρμόνιση με την ιστορική ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος δίνει τεράστια όθηση στην έρευνά μου.
μη δείχνετε τόσο ανυπόμονος, γιατί σας διαβεβαιώ ότι ακόμη και μια τόσο φτωχή περιγραφή όσο αυτή του Φυλλαδίου δημιουργεί στο νου κάποια εικόνα του παρελθόντος. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα δείγμα. Κτισμένο το 5ο έτος της βασιλείας του Ιακώβου του Πρώτου, πάνω στα θεμέλια ενός πολύ παλαιότερου κτηρίου, το Manor House του Birlstone αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα παραδείγματα της προστατευόμενης από τάφρο κατοικίας εκείνης της περίοδου. «Κύριε Χόλμς, με ειρωνεύεστε?» «Κύριε Μακ, είναι η πρώτη ένδειξη θυμού που έχω δει από μέρους σας. Κοιτάξτε, δεν θα το διαβάσω κατά λέξη αφού έχετε τόσο έντονες αντιδράσεις στο θέμα. Όμως, αν σας πω ότι υπάρχει μια περιγραφή που αναφέρεται στην κατάληψη του σπιτιού από έναν κοινοβουλευτικό συνταγματάρχη το 1644 και στην απόκρυψη εδώ του Καρόλου για αρκετές μέρες στην διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και τέλος σε μια επίσκεψη εδώ από τον δεύτερο Γεώργιο, θα παραδεχθείτε ότι δημιουργούνται διάφοροι ενδιαφέροντες συνειρμοί σε σχέση με αυτό το αρχαίο αρχοντικό. Δεν αφιβάλλω, κύριε Χόλμς, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Η ευρύτητα αντιλήψεων, αγαπητέ μου κύριε Μακ, είναι ένα από τα ουσιώδη στοιχεία του επαγγελματός μας. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ιδέες και τις πλάγιες χρήσεις της γνώσης συχνά εμφανίζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα συγχωρήσεις αυτά τα σχόλια από κάποιον που, αν και ένας απλός ειδήμων του εγκλήματος, δεν πάβει ωστόσο να είναι μάλλον μεγαλύτερος και ίσως πιο πεπειραμένος από σένα. «Είμαι ο πρώτος που θα το παραδεχτώ αυτό», απάντησε ο επιθεωρητής με ειλικρίνεια. «Παραδέχομαι ότι τελικά μπαίνετε στο θέμα σας, αλλά το κάνετε με έναν εκνευριστικά έμεσο τρόπο. Τότε λοιπόν θα αφήσω την ιστορία και θα ασχοληθώ μόνο με τα τωρινά γεγονότα. Όπως σας είπα ήδη, πήγα χθες βράδυ στο Manor House. Δεν είδα ούτε τον Μπάρκερ ούτε την κυρία Ντάγκλας. Δεν υπήρχε λόγος να τους ενοχλήσω. Όμως έμαθα με χαρά μου ότι η κυρία δεν δείχνει να μαραζώνει και ότι έφαγε ένα εξαιρετικό δείπνο. Η επίσκεψή μου ήταν ειδικά στον κύριο Έιμς, με τον οποίο έχω ανταλλάξει μερικές φιλοφρονήσεις που κορυφώθηκαν στο γεγονός ότι μου επέτρεψε, χωρίς να συμβουλευθεί κανέναν άλλον, να καθίσω μόνος μου για ένα διάστημα στο γραφείο. «Τι, με το πτώμα ακόμα εκεί?» φώναξα. «Όχι, όχι, όλα είναι τακτοποιημένα τώρα. Τους έδωσες εσύ την άδεια, γι' αυτό κύριε Μακ, όπως έμαθα. Το δωμάτιο ήταν στη φυσική του κατάσταση και εκεί πέρασα ένα διδακτικό τέταρτο της ώρας». «Μα τι κάνετε εκεί?» «Για να μην δημιουργήσω μυστήριο από ένα τόσο απλό θέμα, απλώς αναζητούσα τον αλτήρα που έλειπε. Είχε πάντα σημαντική θέση στην εικόνα μου για την υπόθεση και τελικά τον βρήκα». «Πού?» «Α, εδώ φτάνουμε στις παρυφές του ανεξερεύνητου. Επιτρέψτε μου να προχωρήσω λίγο ακόμη, πολύ λίγο, και σας υπόσχομαι ότι θα μοιραστώ μαζί σας όλα όσα γνωρίζω». «Είμαστε αναγκασμένοι να δεχθούμε τους όρους σας», είπε ο επιθεωρητής. «Όμως, όταν μας λέτε να εγκαταλείψουμε την υπόθεση, για όνομα του Θεού, γιατί να εγκαταλείψουμε την υπόθεση αυτή?» «Για τον απλό λόγο, αγαπητέ μου κύριε Μακ, ότι δεν έχετε την παραμικρή ιδέα του τι ερευνάτε». «Ερευνάμε τον φόνο του κυρίου Τζον Ντάγκλας». «Ναι, ακριβώς. Όμως μην κάνετε τον κόπο να αναζητάτε το μυστηριώδη κύριο με το ποδήλατο. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα σας βοηθήσει». «Τι προτείνετε να κάνουμε τότε?» «Θα σας έλεγα ακριβώς τι να κάνετε, αν ήσασταν διατεθειμένοι να το κάνετε». «Πρέπει να πω ότι έχω διαπιστώσει πως υπάρχει πάντα κάποιος λόγος πίσω από τις παραξενιές σας. Θα κάνω αυτό που θα μας συμβουλέψετε». «Και εσείς, κύριε White Mason?» Ο αστυνομικός κοίταζε σαστισμένος από τον ένα στον άλλο. Ο Χόλμς και η μέθοδοι του ήταν καινούργιες γι' αυτόν. «Κοιτάξτε, αν αυτό είναι αρκετό στον επιθεωρητή, είναι αρκετό και για μένα», είπε τελικά. «Θαυμάσια», είπε ο Χόλμς. «Τότε λοιπόν θα σύστηνα και στους δυο σας έναν ωραίο, ευχάριστο περίπατο στην εξοχή. Άκουσα ότι η θέα από το Birlston Ridge πάνω από το Wild είναι εξαιρετική. Σίγουρα θα βρείτε να φάτε σε κάποιο πανδοχείο εκεί κοντά, αν και η άγνοια της περιοχής δεν μου επιτρέπει να σας συστήσω κάποιο. Το βράδυ, κουρασμένοι, αλλά ευχαριστημένοι...» «Αυτό πια ξεπερνά τα όρια του αστείου», φώναξε ο Μακδόναλτ και σηκώθηκε θυμωμένος από την καρέκλα του. «Καλά, καλά. Περάστε τη μέρα σας όπως θέλετε», είπε ο Χόλμς και τον χτύπησε εύθυμα στον ώμο. «Κάντε ό,τι θέλετε και πηγαίνετε όπου θέλετε. Αλλά ελάτε να με βρείτε εδώ πριν σου ρουπώσει οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε, κύριε Μακ. Αυτό ακούγεται πιο λογικό. Όλα όσα σας είπα είναι εξαιρετικές συμβουλές, αλλά δεν επιμένω. Φτάνει να είστε εδώ όταν θα σας χρειαστώ. Και τώρα, πριν φύγουμε, θέλω να γράψετε ένα σημείωμα στον κύριο Μπάρκερ. Τι σημείωμα? Θα σου το υπαγορεύσω, αν θέλεις. Έτοιμος? Αγαπητέ κύριε, θεωρώ καθήκον μου να αποστραγγίσουμε την Τάφρο με την ελπίδα να βρούμε κάτι. Αυτό είναι αδύνατο, είπε ο επιθεωρητής. Το ρώτησα ήδη. Αγαπητέ μου κύριε Μακ, κάνε παρακαλώ αυτό που σου ζητώ. Καλά, συνεχίστε. Με την ελπίδα να βρούμε κάτι που μπορεί να βοηθήσει την έρευνά μας. Έχω κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις και οι εργάτες θα αρχίσουν δουλειά νωρίς αύριο το πρωί για να εκτρέψουν το ποτάμι. Αδύνατο. Για να εκτρέψουν το ποτάμι, αλλά θεώρησα σκόπιμο να σας ενημερώσω εκ των προτέρων. Τώρα, υπόγραψέ το αυτό και στείλ το με έναν άνθρωπο γύρω στις 4. Εκείνη την ώρα θα συναντηθούμε πάλι σε αυτό το δωμάτιο. Μέχρι τότε μπορούμε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, γιατί μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η έρευνα έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Είχε αρχίσει να πλησιάζει το βράδυ όταν συγκεντρωθήκαμε ξανά. Ο Χόλμς ήταν πολύ σοβαρός στον τρόπο του, εγώ περίεργος και οι δύο αστυνομικοί ήταν φανερά επικριτικοί και ενοχλημένοι. «Λοιπόν, κύριοι», είπε επίσημο ο φίλος μου, «σας ζητώ τώρα να υποβάλλετε την θεωρία μου σε δοκιμή μαζί μου. Έτσι θα κρίνετε και μόνοι σας αν οι παρατηρήσεις που έκανα δικαιολογούν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα. Είναι κρύα βραδιά και δεν ξέρω πόση ώρα θα κρατήσει η αποστολή μας. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να φορέσετε τα πιο ζεστά πανωφόρια σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε στις θέσεις μας πριν σκοτεινιάσει. Γι' αυτό με την άδειά σας θα ξεκινήσουμε αμέσως». Περάσαμε τα εξωτερικά όρια του πάρκου του Manor House μέχρι που φτάσαμε σε ένα μέρος όπου υπήρχε ένα κενό στα κάγκελα του φράχτη του. Περάσαμε μέσα από εκεί και καθώς άρχιζε να σκοτεινιάζει, ακολουθήσαμε τον Χόλμς μέχρι που φτάσαμε σε μερικούς θάμνους, σχεδόν απέναντι από την κύρια είσοδο και την κρεμαστή γέφυρα, η οποία δεν είχε σηκωθεί ακόμη. Ο Χόλμς έσκυψε πίσω από τις δάφνες και ακολουθήσαμε κι εμείς το παράδειγμά του. «Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα?» ρώτησε ο Μακδόναλντ κάπως απότομα. «Θα επιβάλλουμε στην ψυχή μας υπομονή και θα κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο», απάντησε ο Χόλμς. «Για ποιο λόγο είμαστε εδώ? Πραγματικά νομίζω ότι θα έπρεπε να μας απαντήσετε με κάποια ειλικρίνεια». Ο Χόλμς γέλασε. «Ο Γουότσον επιμένει ότι είμαι θεατρικός στην συμπεριφορά μου», είπε. «Κάποια καλλιτεχνική φλέβα αναβλύζει μέσα μου και επιμένει να υπάρχει μια καλά σκηνοθετημένη παράσταση. Πραγματικά, κύριε Μακ, το επάγγελμά μας θα ήταν πιο βαρετό και άθλιο αν δεν οργανώναμε μερικές φορές τα πράγματα έτσι ώστε να αναδείξουμε και να τονίσουμε το αποτέλεσμά μας. Μια ομοία απαγγελία κατηγοριών, ένα σκληρό χτύπημα στον νόμο πριν από την σύλληψη, τι απόλαυση μπορεί να αποκομίσει κανείς από μια τέτοια πεζή κατάληξη. Από την άλλη μεριά όμως, το γρήγορο συμπέρασμα, η αδιόρατη παγίδα, η έξυπνη πρόβλεψη των επερχόμενων γεγονότων, η θριαμβευτική δικαίωση μιας τολμηρής θεωρίας, δεν είναι όλα αυτά η περηφάνεια και η δικαίωση του έργου της ζωής μας? Αυτή τη στιγμή σας συναρπάζει η ατμόσφαιρα της κατάστασης και η προσδοκία του κυνηγιού. Πού θα ήταν όλα αυτά αν είχα φανεί συγκεκριμένος και πεζός σαν πίνακας δρομολογίων του τρένου? Σας ζητώ μόνο λίγη υπομονή, κύριε Μακ, και όλα θα διευκρινιστούν. Ελπίζω πάντως η περηφάνεια και η δικαίωση και όλα τα υπόλοιπα να έλθουν πριν να αρπάξουμε κανένα κρυολόγημα όλοι», είπε ο επιθεωρητής με μια κομική στοική αποδοχή. Είχαμε όλοι κάθε λόγο να συμφωνούμε μαζί του, γιατί η αναμονή μας ήταν παρατεταμένη και δύσκολη. Σιγά σιγά οι σκιές κούριναν πάνω στην πρόσωψη του παλιού αρχοντικού. Μια παγερή υγρασία από την Τάφρο μας πάγωσε ως το κόκαλο και έκανε τα δόντια μας να χτυπάνε. Στο σπίτι βλέπαμε μόνο μία λάμπα πάνω από την είσοδο και ένα σταθερό φως μέσα στο μοιραίο γραφείο. Όλα τα άλλα ήταν σκοτεινά και σιωπηλά. «Πόσο θα κρατήσει αυτή η αναμονή?» ρώτησε τελικά ο επιθεωρητής. «Και τι περιμένουμε τέλος πάντων?» «Δεν γνωρίζω πόσο θα κρατήσει», απάντησε ο Χόλμς κάπως απότομα. «Αν οι εγκληματίες προγραμμάτιζαν πάντα τις κινήσεις τους σαν τα δρομολόγια των τρένων, σίγουρα θα ήταν πολύ βολικό για όλους μας. Όσο για το τι περιμένουμε, α, να το λοιπόν, αυτό περιμένουμε». Καθώς μιλούσε, το έντονο κίτρινο φως στο γραφείο κρύφτηκε από κάποιον
που άρχισε να κινείται μπρος-πίσω μπροστά του. Οι δάφνες πίσω από τις οποίες είχαμε κρυφτεί ήταν ακριβώς απέναντι από το παράθυρο και σε απόσταση όχι πάνω από 30 μέτρα από αυτό. Και αμέσως μετά αυτό το παράθυρο άνοιξε με ένα τρίξιμο και είδαμε αμυδρά το σκοτεινό περίγραμμα του κεφαλιού και των ώμων ενός άνδρα που κοίταζε έξω στο σκοτάδι. Για μερικά λεπτά κοίταζε παντού, με το κλεφτό, λαθρέο τρόπο του ανθρώπου που θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν τον βλέπει κανείς. Μετά έσκυψε μπροστά και μέσα στην βαθιά ησυχία ακούσαμε έναν απαλό παφλασμό από την αναταραχή του νερού. Έμοιαζε να αναδεύει την τάφρο με κάτι που κρατούσε στο χέρι του. Ξαφνικά, σήκωσε ένα αντικείμενο σαν ψαράς που πιάνει ψάρι. Ήταν ένα μεγάλο στρογγυλό αντικείμενο που έκρυψε το φως καθώς το τράβηξε μέσα στο δωμάτιο από το ανοιχτό παράθυρο. «Τώρα!» φώναξε ο Χόλμς. «Τώρα!» Πεταχτήκαμε όλοι όρθιοι και τρέξαμε πίσω του τρικλίζοντας στην προσπάθεια να τρέξουμε με τα μουδιασμένα πόδια μας, ενώ ο Χόλμς διέσχισε γρήγορα την γέφυρα και χτύπησε βία το κουδούνι. Ακούστηκε ένα τρίξιμο από σύρτες από μέσα και είδαμε τον κατάπληκτο Έιμς στην πόρτα. Ο Χόλμς πέρασε δίπλα του χωρίς να πει λέξη και με εμάς, πίσω του, όρμησε στο δωμάτιο όπου ήταν ο άντρας που είχαμε παρακολουθήσει. Η λάμπα πάνω στο τραπέζι έβγαζε την λάμψη που είχαμε δει απ' έξω. Τώρα ήταν στο χέρι του Σέσιλ Μπάρκερ, ο οποίος την σήκωσε προς το μέρος μας καθώς μπήκαμε. Το φως της φώτιζε το δυνατό, αποφασιστικό πρόσωπό του και τα απειλητικά του μάτια. «Τι διάολο σημαίνει αυτό?» φώναξε. «Τι ψάχνετε πάλι?» Ο Χόλμς έριξε ένα γρήγορο βλέμμα τριγύρω και μετά όρμησε σε ένα βρεγμένο μπόγο δεμένο με κορδόνι που ήταν ακόμη εκεί όπου τον είχαν ασπρώξει κάτω από το γραφείο. «Αυτό ψάχναμε, κύριε Μπάρκερ. Αυτόν τον μπόγο που είχε βουλιάξει με τη βοήθεια του αλτήρα μέσα στα νερά της τάφρου, από τα οποία μόλις τον βγάλατε». Ο Μπάρκερ τον κοίταζε κατάπληκτος. «Πώς την ευχή ξέρατε για τον μπόγο?» είπε. «Είναι απλό. Εγώ τον έβαλα εκεί». «Εσείς τον βάλατε εκεί, εσείς?» «Ίσως θα έπρεπε να πω ότι τον ξαναέβαλα εκεί», είπε ο Χόλμς. «Να θυμάσαι επιθεωρητά, Μακδόναλτ, ότι μου είχε κάνει κάποια εντύπωση η απουσία του ενός αλτήρα. Σου επέστησα την προσοχή σε αυτό το στοιχείο, αλλά με την πίεση των άλλων γεγονότων δεν είχες τον χρόνο να του δώσεις την προσοχή που θα σου επέτρεπε να βγάλει συμπεράσματα από αυτό. Όταν υπάρχει νερό κοντά και λείπει ένα βάρος, δεν είναι παρατραβηγμένη η θεωρία ότι κάτι έχουν πετάξει στο νερό με το βαρύδι για να βουλιάξει. Ή τουλάχιστον άξιζε τον κόπο να ελέγξω αυτή την ιδέα. Έτσι, με την βοήθεια του Έιμς, που μου επέτρεψε να μπω στο δωμάτιο, και της ομπρέλας του δόκτωρα Γουότσον, μπόρεσα χθες βράδυ να ψαρέψω και να επιθεωρήσω αυτόν τον πόγο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό όμως να μπορέσουμε να αποδείξουμε ποιος τον έβαλε εκεί. Αυτό το πετύχαμε με το πολύ προφανές τέχνασμα της ανακοίνωσης ότι αύριο θα αποξηρανθεί η τάφρος. Αυτό φυσικά σήμαινε ότι αυτός που έκρυψε τον πόγο σχεδόν σίγουρα θα τον έβγαζε πάλι τη στιγμή που θα του το επέτρεπε το σκοτάδι. Υπάρχουν όχι λιγότεροι από 4 μάρτυρες για την ταυτότητά του ανθρώπου που το έκανε αυτό. Κι έτσι, κύριε Μπάρκερ, νομίζω ότι τώρα σας ανήκει ο λόγος». Ο Σέρλοκ έβαλε το μουσκεμένο μπόγο στο τραπέζι δίπλα στη λάμπα και έλυσε το κορδόνι με το οποίο ήταν δεμένος. Από μέσα έβγαλε έναν αλτήρα που τον έβαλε κάτω δίπλα στο ζευγάρι του στην γωνία. Μετά έβγαλε ένα ζευγάρι μπότες. «Αμερικάνικες, όπως βλέπετε», παρατήρησε δείχνοντας τις μύτες. Μετά άφησε πάνω στο τραπέζι ένα μακρύ θανάσιμο μαχαίρι σε θήκη. Κατόπιν ξετύλιξε μερικά ρούχα που περιλάμβαναν ένα σετ εσωρούχων, κάλτσες, ένα γκρίζο κοστούμι και ένα κοντό κίτρινο πανοφόρι. «Τα ρούχα είναι συνηθισμένα», παρατήρησε ο Χόλμς, «εκτός από το παλτό που είναι γεμάτο από σημαντικά στοιχεία». Το σήκωσε στο φως. «Εδώ, όπως βλέπετε, η εσωτερική τσέπη έχει επιμηκυνθεί μέσα στην φόδρα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει άφθονο χώρο για το πριονισμένο δίκανο. Το σήμα του κατασκευαστή είναι στο λαιμό. Νίλ, ανδρικά ενδύματα, Βερμίσα, Ηνωμένες Πολιτείες». Πέρασε ένα ενημερωτικό απόγευμα στην βιβλιοθήκη του εφημέριου, όπου διεύρυνα τις γνώσεις μου, προσθέτοντας το γεγονός ότι η Βερμίσα είναι μια ακμάζουσα μικρή πόλη στην κορυφή μιας από τις γνωστότερες κοιλάδες άνθρακα και σιδήρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Θυμάμαι, κύριε Μπάρκερ, ότι συνδέσατε τις ανθρακοφόρες περιοχές με την πρώτη σύζυγο του κυρίου Ντάγκλας
Και σίγουρα δεν θα ήταν παρατραβηγμένο συμπέρασμα να θεωρήσω ότι το ΚΒ πάνω στην κάρτα που βρέθηκε δίπλα στο πτώμα μπορεί να σημαίνει κοιλάδα Βερμίσα ή ότι αυτή η κοιλάδα που στέλνει στο εξωτερικό φωνικούς απεσταλμένους είναι η κοιλάδα του φόβου, για την οποία επίσης ακούσαμε. Μέχρι εδώ τα πράγματα είναι αρκετά καθαρά. Και σε αυτό το σημείο, κύριε Μπάρκερ, θα σταματήσω τις δικές μου εξηγήσεις για να σας επιτρέψω να δώσετε τις δικές σας. Ήταν ενδιαφέρον θέαμα να βλέπεις το εκφραστικό πρόσωπο του Σέσιλ Μπάρκερ όσο διαρκούσαν αυτές οι αποκαλύψεις του μεγάλου detective. Θυμός, κατάπληξη, σοκ και αναποφασιστικότητα σάρωναν τα χαρακτηριστικά του εν αλλάξ. Τελικά κατέφυγε σε μια κάπως διχτική ειρωνία. «Ξέρετε τόσο πολλά, κύριε Χόλμς. Ίσως θα ήταν προτιμότερο λοιπόν να μας πείτε περισσότερα», είπε χλεβαστικά. «Δεν αμφιβάλλω ότι θα μπορούσα να σας πω πολύ περισσότερα, κύριε Μπάρκερ. Όμως θα ήταν προτιμότερο να προέλθουν από εσάς». «Έτσι νομίζετε. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω είναι πως αν υπάρχει κάποιο μυστικό εδώ, δεν είναι δικό μου και επομένως δεν είμαι αυτός που θα το αποκαλύψει». «Αν παίρνετε αυτή τη στάση, κύριε Μπάρκερ», είπε ο επιθεωρητής, «τότε θα πρέπει να μην σας χάσουμε από τα μάτια μας μέχρι να βγάλουμε το ένταλμα και να σας συλλάβουμε». «Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε», απάντησε προκλητικά ο Μπάρκερ. Η διαδικασία έμοιαζε να έχει φτάσει στο τέλος της σε ό,τι αφορούσε τον Μπάρκερ. Ήταν αρκετό να κοιτάξει κανείς εκείνο το γρανιτένιο πρόσωπο για να καταλάβει ότι καμία σκληρή τιμωρία δεν θα τον ανάγκαζε να ενεργήσει παρά την θέλησή του. Το αδιέξοδο έσπασε, όμως από μια γυναικεία φωνή. Η κυρία Ντάγκλας που στεκόταν στη μισάνοιχτη πόρτα ακούγοντας μπήκε στο δωμάτιο. «Έκανες αρκετά, Σέσιλ», είπε. «Ό,τι και αν συμβεί στο μέλλον, έκανες αρκετά». «Αρκετά και παραπάνω από αρκετά», παρατήρησε σοβαρός ο Χόλμς. «Έχω κάθε συμπάθεια προς το πρόσωπό σας, κυρία μου, και γι' αυτό θα σας παρότρινα με κάθε τρόπο να δείξετε κάποια εμπιστοσύνη στην λογική του δικαστικού μας συστήματος και να αποκαλύψετε με την θέλησή σας τα πάντα στην αστυνομία. Ίσως φταίω κι εγώ που δεν ακολούθησα τον υπαινιγμό που μου διαβιβάσατε διαμέσου του φίλου μου, του δόκτωρα Βότσον. Όμως, όταν έγινε αυτό, είχα κάθε λόγο να πιστεύω ότι ήσασταν άμεσα αναμειγμένοι στο έγκλημα. Ενώ τώρα είμαι βέβαιος ότι δεν ισχύει αυτό. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά ακόμη που δεν έχουν εξηγηθεί. Γι' αυτό θα σας σύστηνα να ζητήσετε από τον κύριο Ντάγκλας να μας αφηγηθεί την ιστορία του». Η κυρία Ντάγκλας άφησε μια κραυγή κατάπληξης με τα λόγια του Χόλμς. «Και οι δύο αστυνομικοί κι εγώ πρέπει να κάναμε το ίδιο όταν αντιληφθήκαμε έναν άνδρα που φάνηκε να βγαίνει μέσα από τον τοίχο και μας πλησίασε μέσα από το σκοτάδι της γωνίας στην οποία είχε εμφανιστεί». Η κυρία Ντάγκλας γύρισε και αμέσως τον αγκάλιασε, ενώ ο Μπάρκερ έσφιξε το απλωμένο του χέρι. «Είναι καλύτερα έτσι, Τζακ», είπε η γυναίκα του. «Είμαι σίγουρη ότι είναι καλύτερα». «Όντως, κύριε Ντάγκλας», είπε ο Σέρλοκ, «σίγουρα θα διαπιστώσετε ότι έτσι είναι καλύτερα». Ο άντρας στεκόταν και μας κοίταζε ανοικοκλίνοντας τα μάτια, με την ζαλισμένη όψη του ανθρώπου που βγαίνει από το σκοτάδι στο φως. Ήταν ένα εντυπωσιακό πρόσωπο με διαπεραστικά γκρίζα μάτια, ένα κοντοκομμένο γκρίζο μουστάκι, τετράγωνο προτεταμένο πηγούνι και ένα στόμα με εύθυμη έκφραση. Μας κοίταξε όλους καλά-καλά και μετά προς μεγάλη μου έκπληξη με πλησίασε και μου έδωσε μια δεσμίδα χαρτί. «Σας έχω ακουστά», είπε με μια φωνή εξαιρετικά μελωδική και ευχάριστη και μια προφορά που δεν ήταν ούτε εντελώς βρετανική ούτε εντελώς αμερικάνικη. «Είστε ιστορικός αυτής της ομάδας. Λοιπόν, Dr. Watson, δεν έχει ξαναπεράσει από τα χέρια σας τέτοια ιστορία. Είμαι διατεθειμένος να στοιχηματίσω και το τελευταίο μου δολάριο σε αυτό. Αφηγηθείτε τη με το δικό σας τρόπο. Όμως, αυτά είναι τα γεγονότα και εφόσον τα έχετε, το κοινό θα είναι ευχαριστημένο. Ήμουν κλεισμένος εκεί μέσα επί 2 μέρες και όση ώρα είχα φως, όσο φως μπαίνει σε αυτή την ποντικοπαγίδα, έγραφα την ιστορία μου. Εδώ είναι για σας και το κοινό σας. Είναι η ιστορία της κοιλάδας του φόβου». «Αυτά έγιναν στο παρελθόν, κύριε Ντάγκλας», είπε ο Σέρλοκ Χόλμς. «Εκείνο που θέλουμε τώρα είναι να ακούσουμε την ιστορία σας για το παρόν». «Θα την ακούσετε, κύριε», είπε ο Ντάγκλας. «Μπορώ να καπνίσω όσο μιλώ». «Ευχαριστώ, κύριε Χόλμς.
Είστε καπνιστής κι εσείς, αν θυμάμαι σωστά. Και θα καταλάβετε τι σημαίνει να κάθεσαι επί δύο μέρες με καπνό στην τσέπη σου και να φοβάσαι ότι η μυρωδιά θα σε προδώσει. Ακούμπησε στο ράφι του τζακιού και ρούφηξε το πούρο που του είχε δώσει ο Χόλμς. «Σας έχω ακουστά, κύριε Χόλμς. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα σας γνώριζα. Όμως, όταν διαβάσετε αυτά εκεί», κατέληξε, δείχνοντας με ένα νεύμα τα χαρτιά που μου είχε δώσει, «θα παραδεχτείτε ότι η ιστορία μου είναι πρωτοφανής». Ο επιθεωρητής Μακδόναλντ κοίταζε τον νεοφερμένο με στην μεγαλύτερη κατάπληξη. «Λοιπόν, τώρα τα έχω χαμένα», φώναξε επιτέλους. «Αν εσείς είστε ο κύριος Τζον Ντάγκλας του Μπίρλστον Χάους, τότε πιανού τον θάνατο ερευνούμε αυτές τις δύο μέρες και από πού στην ευχή ξεφυτρώσατε? Μου φάνηκε σαν να βγήκατε από το πάτωμα». «Α, κύριε Μακ», είπε ο Χόλμς, κουνώντας του αποδοκιμαστικά το δάχτυλο. «Δεν θέλατε να διαβάσετε εκείνο το εξαιρετικό τοπικό φυλάδιο που περιέγραφε την απόκρυψη του βασιλιά Καρόλου σε αυτό το σπίτι? Εκείνη την εποχή τέτοιες προσωπικότητες κρύβονταν σε εξαιρετικές κρύπτες και μια κρύπτη που έχει χρησιμοποιηθεί μια φορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι. Ήμουν σίγουρος ότι θα βρίσκαμε τον κύριο Ντάγκλας κάτω από αυτή τη στέγη». «Και πόσο καιρό παίζατε αυτό το παιχνίδι σε βάρος μας, κύριε Χόλμς?» είπε θυμωμένο ο επιθεωρητής. «Πόσο χρόνο μας αφήσατε να σπαταλήσουμε σε μια έρευνα που γνωρίζατε ότι ήταν ανώφελη?» «Ούτε μια στιγμή, αγαπητέ μου κύριε Μακ. Μόλις χθες βράδυ κατέληξα σε αυτά τα συμπεράσματα για την υπόθεση. Και επειδή δεν θα μπορούσα να τα αποδείξω παρά μόνο σήμερα το βράδυ, σας συμβούλεψα εσάς και τον συνάδελφό σας να κάνετε ένα διάλειμμα σήμερα. Πείτε μου, τι άλλο μπορούσα να κάνω? Όταν βρήκα τα ρούχα στην Τάφρο, έγινε αμέσως φανερό ότι το πτώμα που είχαμε βρει δεν μπορούσε να ανήκει στον κύριο Τζον Ντάγκλας, αλλά πρέπει να ήταν του ποδηλάτη από το Τέρμπριτζ Χουέλς. Κανένα άλλο συμπέρασμα δεν ήταν δυνατό. Επομένως, έπρεπε να ανακαλύψω πού μπορεί να ήταν ο κύριος Τζον Ντάγκλας και η πιθανότερη απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν ότι με την βοήθεια της γυναίκας του και του φίλου του είχε κρυφτεί μέσα σε ένα σπίτι που πρόσφερε αυτή τη δυνατότητα σε έναν φυγάδα και περίμενε να ηρεμήσουν τα πράγματα για να κάνει την τελική του απόδραση». «Σωστά το καταλάβατε», είπε ο Ντάγκλας επιδοκιμαστικά. «Είχα σκεφτεί να αποφύγω τον Βρετανικό νόμο γιατί δεν ήμουν σίγουρος πώς θα με αντιμετώπιζε. Επίσης, θεώρησα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου να κάνω αυτά τα κυνηγόσκυλα να χάσουν μια για πάντα τα ίχνη μου. Έχετε υπόψη σας ότι από την αρχή μέχρι το τέλος δεν έκανα τίποτα για το οποίο να ντρέπομαι και τίποτα που δεν θα έκανα ξανά. Όμως θα κρίνετε μόνοι σας όταν σας πω την ιστορία μου και δεν χρειάζεται να με προειδοποιήσετε πως ό,τι πω μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου επιθεωρητά. Θα υπερασπιστώ ανυποχώρητα την αλήθεια». «Δεν θα αρχίσω από την αρχή. Αυτά υπάρχουν εκεί», είπε δείχνοντας τα χαρτιά που κρατούσα, «και θα τα βρείτε πολύ παράξενα. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι αυτό. Ότι υπάρχουν μερικοί που έχουν λόγους να με μισούν και θα έδιναν και το τελευταίο τους δολάριο για να με εξοντώσουν. Όσο είμαι ζωντανός και είναι ζωντανή, δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτόν τον κόσμο για μένα. Με κυνήγησαν από το Σικάγο στην Καλιφόρνια και τότε αναγκάστηκα να φύγω από την Αμερική. Όταν όμως παντρεύτηκα και εγκαταστάθηκα σε αυτό το ήσυχο μέρος, πίστεψα ότι τα τελευταία μου χρόνια θα ήταν γαλήνια. Δεν εξήγησα ποτέ στην γυναίκα μου πώς είχαν τα πράγματα, γιατί να την αναμίξω σε αυτή την υπόθεση. Δεν θα έβρισκε ποτέ ξανά ησυχία. Θα φανταζόταν συνέχεια απειλές. Πιστεύω ότι είχε καταλάβει κάτι, γιατί μπορεί να μου ξέφυγε κάτι εδώ και εκεί. Όμως μέχρι χθες, αφού την είδατε εσείς, κύριοι, δεν ήξερε την αλήθεια. Σας είπε αυτά που γνώρισε, όπως και ο Μπάργερ από εδώ, γιατί τη νύχτα που έγινε ό,τι έγινε, δεν υπήρχε χρόνος για εξηγήσεις. Τώρα ξέρει τα πάντα και θα ήμουν πιο συνετός αν τις τα είχα πει από την αρχή. Ήταν όμως δύσκολη απόφαση, καλή μου», πρόσθεσε παίρνοντας για λίγο το χέρι της στο δικό του. «Και πίστευα ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Λοιπόν, κύριε, μια μέρα πριν από αυτά τα γεγονότα ήμουν στο Τέρμπριτζ Γουέλς και μια στιγμή είδα κάποιον στον δρόμο. Ήταν μόνο μια ματιά, αλλά έχω γρήγορο μάτι σε αυτά τα πράγματα και δεν είχα καμία αμφιβολία για το ποιος ήταν. Ο χειρότερος εχθρός που είχα ανάμεσα σε όλους αυτούς. Ένας άνθρωπος που με κυνηγούσε όπως ο πεινασμένος λύκος στην λία του όλα αυτά τα χρόνια. Κατάλαβα ότι πλησίαζαν φασαρίες και έτσι γύρισα σπίτι και προετοιμάστηκα. Υπολόγιζα να τις αντιμετωπίσω μόνος μου.
Η τύχη μου είχε γίνει παροιμιώδης στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στο 1876 και δεν αμφέβαλα ότι θα με βοηθούσε και πάλι. Ήμουν σε επιφυλακή όλη την επόμενη μέρα και δεν βγήκα καθόλου στο πάρκο. Και ευτυχώς, γιατί θα με είχε σκοτώσει με αυτό το δίκανο πριν προλάβω να ρίξω. Αφού ανέβηκε η γέφυρα, πάντα ερεμούσα όταν ανέβαινε η γέφυρα τα βράδια, έδιωξα εντελώς το πρόβλημα από την σκέψη μου. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα έμπαινε στο σπίτι και θα με περίμενε. Όταν όμως έκανα το νυχτερινό μου γύρο με τη ρόμπα μου, όπως συνήθιζα κάθε βράδυ, αμέσως μόλις μπήκα στο γραφείο διαισθάνθηκα το κίνδυνο. Φαντάζομαι πως όταν ένας άνθρωπος έχει αντιμετωπίσει κινδύνους στην ζωή του, και εγώ έχω αντιμετωπίσει πολλούς, υπάρχει κάτι σαν έκτη αίσθηση που σου κουνάει την κόκκινη σημαία. Αντιλήφθηκα το σήμα ολοκάθαρα, αλλά δεν θα μπορούσα να σας πω πώς. Μετά όμως είδα μια μπότα κάτω από την κουρτίνα του παραθύρου και κατάλαβα. Κρατούσα μόνο ένα κερί στο χέρι μου, αλλά έμπαινε αρκετό φως στο δωμάτιο από τη λάμπα του χολ. Άφησα κάτω το κερί και όρμησα να αρπάξω ένα σφυρί που είχα αφήσει στο ράφι του τζακιού. Την ίδια στιγμή μου όρμησε. Είδα τη λάμψη ενός μαχαιριού και τον χτύπησα όπως μπορούσα με το σφυρί. Πρέπει να τον πέτυχα, γιατί άκουσα το μαχαίρι να πέφτει στο πάτωμα. Αυτός, γρήγορο σαν χέλι, πήγε πίσω από το τραπέζι για να αποφύγει το σφυρί και μια στιγμή αργότερα είχε βγάλει το όπλο κάτω από το πανοφόρι του. Τον άκουσα να το οπλίζει, αλλά πρόλαβα και το άρπαξα πριν πυροβολήσει. Το είχα πιάσει από την κάνη και αρχίσαμε να παλεύουμε έτσι για ένα λεπτό ή και παραπάνω. Όποιος έχανε τη λαβή του στο δίκανο θα πέθανε. Δεν έχασε τη λαβή του, αλλά το έφερε με την κάνη προς το πάνω και το κράτησε έτσι μια στιγμή παραπάνω από όσο έπρεπε. Μπορεί τη σκανδάλη να την τράβηξα εγώ ή μπορεί να την τραβήξαμε και οι δύο, έτσι όπως παλεύαμε. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι δέχτηκε το πυροβολισμό και από τις δύο κάνες στο πρόσωπο και έτσι βρέθηκα να κοιτάζω στο πάτωμα ό,τι είχε απομείνει από τον Τέτ Μπόλντουιν. Τον είχα αναγνωρίσει στην πόλη και πάλι όταν μου όρμησε. Όμως ακόμη και η ίδια του η μάνα δεν θα τον αναγνώριζε έτσι όπως είχε γίνει. Είμαι συνηθισμένος σε σκληρές καταστάσεις, αλλά ακόμη και εγώ σχεδόν αρρώστησα από το θέαμα. Είχα πιαστεί από την άκρη του τραπεζιού για να μην πέσω όταν κατέβηκε κάτω ο Μπάρκερ. Άκουσα και την γυναίκα μου να έρχεται και έτρεξα στην πόρτα και τη σταμάτησα. Δεν ήταν θέαμα για γυναίκα αυτό. Υποσχέθηκα να πάω γρήγορα κοντά της. Είπα μια-δυο λέξεις στον Μπάρκερ, τα είχε δει όλα με μια ματιά, και περιμέναμε να έλθουν και οι υπόλοιποι. Αλλά δεν φάνηκαν. Τότε κατάλαβα ότι δεν είχαν ακούσει τίποτα και πως μόνο εμείς γνωρίζαμε όσα είχαν συμβεί. Εκείνη τη στιγμή μου ήλθε η ιδέα και ήταν εκπληκτική. Το μανίκι του Μπόλντουιν είχε ανεβεί και είδα το σημάδι της στο άστο χέρι του. Κοιτάξτε εδώ. Ο άνθρωπος που γνωρίζαμε ως Ντάγκλας σήκωσε και το δικό του μανίκι και μας έδειξε ένα καφέ σημάδι στο χέρι του. Ένα τρίγωνο μέσα σε έναν κύκλο, ακριβώς σαν εκείνο που είχαμε δει στο νεκρό. Το σημάδι ήταν που μου έδωσε την ιδέα. Μου ήρθε όλη μέσα σε μια στιγμή. Το ύψος του και τα μαλλιά του και η σωματική του διάπλαση ήταν περίπου ίδια με τα δικά μου. Το πρόσωπό του δεν υπήρχε πια. Κατέβασα κάτω μερικά ρούχα και μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας ο Μπάρκερ και εγώ του φορέσαμε τη ρόμπα μου και τον ξαπλέσαμε όπως τον βρήκατε. Δέσαμε όλα του τα πράγματα σε έναν μπόγο, έβαλα μέσα το μοναδικό βαρύδι που βρήκα και τα πέταξα από το παράθυρο. Η κάρτα που σκόπευε να αφήσει πάνω στο πτώμα μου βρισκόταν δίπλα στο δικό του. Βάλαμε τα δαχτυλίδια μου στα δάχτυλά του. Η Βέρα όμως, όπως βλέπετε κι εσείς, είπε υψώνοντας το μειώδες χέρι του, είναι κολλημένη. Ναι, την έχω βγάλει από τη μέρα που παντρεύτηκα και θα χρειαζόταν λίμα για να την κόψω. Έτσι κι αλλιώς δεν θα ήθελα να την αποχωριστώ, αλλά ακόμη κι αν ήθελα, δεν θα μπορούσα. Έτσι έπρεπε απλώς να αφήσουμε αυτή τη λεπτομέρεια και να ελπίσουμε ότι δεν θα μας δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα. Από την άλλη μεριά έφερα κάτω ένα κομμάτι λευκό πλάστ και το έβαλα εκεί όπου έχω ακόμη ένα ίδιο στο δικό μου σαγόνι. Εδώ είχατε ένα ολίσθημα, κύριε Χόλμς, όσο έξυπνος κι αν είστε, γιατί αν βγάζετε αυτό το λευκό πλάστ, δεν θα βρίσκατε τραύμα από κάτω. Αυτή ήταν η κατάσταση λοιπόν. Αν μπορούσα να μείνω κρυμμένος για λίγο και μετά να φύγω κάπου μακριά, όπου θα ερχόταν αργότερα να με βρει η χείρα μου, θα είχαμε επιτέλους μια ευκαιρία να ζήσουμε ειρηνικά την υπόλοιπη ζωή μας. Αυτοί οι δαίμονες δεν θα με άφηναν ήσυχο όσο ζούσα, αν όμως έβλεπαν στις εφημερίδες ότι ο Μπόλντουιν πέτυχε τον στόχο του, θα τελείωναν όλα τα προβλήματά μου. Δεν είχα πολύ χρόνο για να τα εξηγήσω όλα αυτά στον Μπάρκερ και την γυναίκα μου,
κατάλαβαν όμως αρκετά για να μπορέσουν να με βοηθήσουν. Ήξερα για αυτή την κρύπτη, όπως ήξερε και ο Ames, αλλά δεν του πέρασε ποτέ από το νου να τη συνδέσει με την όλη ιστορία. Κρύφτηκα εκεί και απέμενε πλέον στον Μπάρκερ να κάνει τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι ότι μπορείτε να καταλάβετε μόνοι σας τι έκανε. Άνοιξε το παράθυρο και έκανε το αποτύπωμα στο περβάζι για να δώσει την εντύπωση ότι ο δολοφόνος ξέφυγε από εκεί. Ήταν λίγο παρακινδυνευμένο αυτό, αλλά αφού η γέφυρα ήταν ανεβασμένη, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Μετά, αφού είχαν τακτοποιηθεί όλα, χτύπησε το κουδούνι με όλη του την δύναμη. Το τι συνέβη μετά το ξέρετε. Και έτσι, κύριοι, μπορείτε τώρα να κάνετε ό,τι θέλετε. Σας ορκίζομαι όμως τον Θεό ότι σας είπα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Και εκείνο που σας ζητώ τώρα είναι να μου πείτε ποια είναι η θέση μου σύμφωνα με τον Αγγλικό νόμο. Ακολούθησε σιωπή, που την έσπασε ο Σέρλοκ. Ο Αγγλικός νόμος είναι σε γενικές γραμμές ένας δίκαιος νόμος. Δεν θα τιμωρηθείτε πιο αυστηρά από όσο σας αξίζει για ό,τι έγινε, κύριε Ντάγκλας. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω πώς ήξερε αυτός ο άνθρωπος ότι ζούσατε εδώ, ή πώς να μπει στο σπίτι σας, ή πού να κρυφτεί για να σας επιτεθεί. Δεν ξέρω τίποτα για όλα αυτά. Το πρόσωπο του Χόλμς ήταν χλωμό και σοβαρό. «Φοβάμαι ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμη», είπε. «Μπορεί να διαπιστώσετε ότι αντιμετωπίζετε χειρότερους κινδύνους από τον Αγγλικό νόμο ή ακόμη και από τους εχθρούς σας στην Αμερική. Βλέπω να σας περιμένουν προβλήματα, κύριε Ντάγκλας. Ακολουθήστε την συμβουλή μου και παραμείνετε σε επιφυλακή». «Και τώρα, μακρόθυμοι αναγνώστες μου, θα σας ζητήσω να με ακολουθήσετε για λίγο μακριά από το Manor House του Μπίρλστον στο Σάσεξ και μακριά επίσης από το σωτήριο έτος το οποίο κάναμε το ταραχώδες ταξίδι που τελείωσε με την παράξενη ιστορία του ανθρώπου που ήταν γνωστός ως Τζον Ντάγκλας. Θέλω να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο γύρω στα 20 χρόνια και να ταξιδέψουμε δυτικά στον χώρο μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα για να σας παρουσιάσω μια μοναδική και τρομερή αφήγηση. Τόσο μοναδική και τρομερή, ώστε μπορεί να δυσκολευτείτε να πιστέψετε ότι συνέβη έτσι όπως σας τη λέω. Μην νομίζετε ότι παρεμβάλλω μια ιστορία πριν τελειώσει μια άλλη. Καθώς θα διαβάζετε, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι έτσι. Και όταν θα έχω αφηγηθεί αυτά τα μακρινά γεγονότα και θα έχετε λύσει αυτό το μυστήριο του παρελθόντος, θα συναντηθούμε για άλλη μια φορά στο διαμέρισμα της οδού Μπέικερ, όπου αυτά, όπως και τόσα άλλα παράξενα συμβάντα, θα οδηγηθούν στο τέλος τους. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!